Καλό μεσημέρι. Την Κωνσταντινούπολη, 18.632 υπάλληλοι του τουρκικού δημοσίου είναι εκείνοι οι οποίοι αποτάσσονται. Αυτό προβλέπει το τελευταίο προεδρικό διάταγμα καθεστώς έκτακτης ανάγκης που υπέγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο παραπέντε κυριολεκτικά πριν από την επίσημη ανάληψη της εκτελεστικής προεδρίας από τον Ερντογάν, η οποία θα γίνει αύριο. Με το τελευταίο διάταγμα απολύονται λοιπόν 8.998 στελέχη της αστυνομίας, πάνω από 5.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στα τρία όπλα και 199 πανεπιστημιακοί, επίσης όπως είπε στη Σιντένια, 12 ενώσεις, 3 εφημερίδες και ένα τηλεοπτικό δίκτυο. Τώρα οι σημερινές αποτάξεις από το δημόσιο προστίθενται στους 110.000 δημόσιους υπαλλήλους που ήδη έχουν απομακρυνθεί με διάφορα διατάγματα τα οποία ισχύουν από την πρώτη επιβολή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στις 19 Αυγούστου του 2016. Τώρα, το σημερινό θα πρέπει να είναι και η τελευταία ανανέωση του προεδρικού της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα ζητήσει ανανέωσή της. Η παρούσα διάρκεια λήγει στις 19 Ιουλίου, οπότε αυτόματα καταργείται το μέτρο και περνάμε στο νέο σύστημα. Τώρα, αύριο το απόγευμα αναμένεται να γίνει επίσημα η τελετή μετάβαση στο νέο σύστημα. Θα έχουμε μια μεγαλοπρεπή τελετή στην Άγκυρα, παρουσία κάποιων ξένων ηγετών. Δεν γνωρίζουμε αυτόν. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι ο Ρώσος Πρωθυπουργός Μετβέντεφ. Ο Ερντογάν θα ορκιστεί στο Προεδρικό Μέγαρο και αργά το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, θα ανακοινώσει και τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Μάλιστα, Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε.